θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον οποίο έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Κώστα. Νίκο, η πόλη είναι άδεια. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι, αλλά μετά είναι η καλύτερη φάση της πόλης. Μετά το 15. Καλύτερη φάση της πόλης. Ξεκούραστα και Σταυροπόδη βρήκα παρκάρισμα. Αυτή είναι, γι' αυτό το λέω. Κατέβηκα με αυτοκίνητο. Κατέβηκα με αυτοκίνητο για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, επειδή ήξερα φυσικά. Και Σταυροπόδη, δηλαδή είχα μπροστά μου 10 άδειες θέσεις. Μην γυρίσετε ποτέ, παιδιά, δεν πήγατε. Μια χαρά να πείτε. Πολύ, πολύ ωραία. Τι γίνεται. Τώρα, τι γίνεται με τον Άρη? Ο Άρης πλέον μετά τον αποκλεισμό της περασμένης Πέμπτης έχει μπει εδώ και μέρες σε ρυθμούς προλαβήματος. Από την Κυριακή συγκεκριμένα, γιατί Παρασκευή από το χειρεπόδια την ομάδα. Και δουλεύει πλέον για το μάτι με το Λιβαδιακό, δουλεύει περισσότερο τα μεταγραφικά του και προωθεί πιο πάνω στην ατζέντα του ζητήματα τα οποία είχαν μείνει λίγο πίσω φυσιολογικά και τα έχει αφήσει συνειδητά λίγο πίσω. Λόγω του βάρους που είχε πέσει στο δεύτερο παιχνίδι με τους Ισραηλινούς, αυτή τη στιγμή που η Ευρώπη τελείωσε δυστυχώς για τον Άρη. Πλέον όλα τα υπόλοιπα ζητήματα μπαίνουν μπροστά. Το θέμα του γηπέδου, το θέμα του κύριου Τριμάτη, ο οποίος θα είναι ο νέος αντιπρόεδρος, πάει απλά και αυτό με ένα δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί, νομίζω, το τυπικό σκέλος. Και να μας διευκρινίσουν και στον Άρη, αν πέραν του γηπέδου ο κύριος Τριμάτης θα έχει και κάτι άλλο, κάποιο άλλο ζήτημα το οποίο δεν θα έχει χειρίσει ως αντιπρόεδρος της ομάδας. Τα μεταγραφικά, ναι. Που ο Άρης θέλει στόπερ, χαβ και έναν επιθετικό μέχρι τέλη του μήνα και το δεκαήμερο των ελεύθερων που υπάρχει μετά. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, και με το αγωνιστικό να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο και τον Μπούργος να έχει πλέον ένα μεγάλο βάρος πάνω του να διορθώσει τα κακό σκήμενα του Άρη στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Γιατί ακόμα και με τη Μακάμπη παρά τη νίκη, ο Άρης είχε κάποια θεματάκια. Καλά, εντάξει, ο Ισραήλ είχε πολλά. Με την Κόμελ επίσης έδειξε ότι είναι γενικά θέλει δουλειά σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού του. Η φυσική του κατάσταση θέλει δουλειά, γιατί δεν έχει άριστο για τα δεδομένα της εποχής αυτή τη στιγμή. Ούτε εντάξει στο παιχνίδι του, ότι θέλει ένα πιο συγκεκριμένο προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο επίσης τακτικά, να έρθουν σε ένα καλύτερο επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας οι καινούργοι, ναι. Αυτό παίζει το ρόλο του, και με το Ζερβίνιο πλέον και αυτός θα μπαίνει στην εξίσωση την περασμένη Κυριακή. Γιατί το Ζερβίνιο έχει μπει, το ξεχάσαμε, είδες. Πόρε, Νίκο. Έχει μπει σε φούλο ρυθμούς προπονήσεων και μάλιστα η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι αρκετά ενθαρρυντική από αυτές τις πρώτες μέρες των ρύσεων. Έχει λίγο αυτό το φόβο να πάει πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας και είναι φυσιολογικό, γιατί τα ρυσυχήσια αυτούς που τον κράτησαν 6-7 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Αλλά η ταχύτητά του είναι, λένε τώρα και οι άνθρωποι που είναι στους προπονήσεις και βλέπουν, είναι αρκετά, δεν θα πω εντυπωσιακή. Τους κάνει πολύ, πολύ καλό κλικ. Δηλαδή, ναι. Αυτό το βασικό στοιχείο το οποίο φημιζόταν και στα πολύ καλά του Ζερβίνιο, τα χειριτά του, τον βλέπουν ότι είναι ήδη πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτό που ήταν όταν ήρθε. Μάλιστα. Δεν θα είναι 100% έτοιμος για την πρεμιέρα, αλλά θα είναι σε ένα τέτοιο βαθμό που μπορεί ο Μπούργος να πει ότι τον υπολογίζω και τον έχω στα πλάνα μου. Το θέμα είναι πλέον με το Ζερβίνιο διαθέσιμο ποιος θα βγει μπροστά. Δεν σου λέω θα το βάλει βασικό την Κυριακή, δύσκολα, αλλά το θέμα είναι ποιος θα μείνει εκτός ροτέισης από το μάτι της Κυριακής. Εφόσον ο Ζερβίνιο είναι στην αποστολή, που είναι και αρκετά πιθανό. Γιατί ο Άρης μπροστά έχει 7 επιλογές που σχεδόν όλες είναι πρωτοκλασάτες. Μπαίνει τώρα και ο Ζερβίνιο. Είναι δύσκολος ο γρήγορος για τον Μπούργος τώρα πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Αλλά και αυτό πληρώνεται κιόλας. Ναι. Για να διαχειρίζεται αυτό και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Τώρα, παρενθετικά να πω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, Νίκο, μια που λες για ταχύτητες. Αλλά έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Στίβο, στο Βάδιν. Σε αντίθεση με τον Ζερβίνιο, λοιπόν, ο οποίος δεν είναι περιπατητής, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πήρε χρυσό μετάλλιο πριν από λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται στο Μόναχο. Είναι 38 ετών, 35 χιλιόμετρα Βάδιν. Η Ντρισμπιώτη, η οποία πριν από λίγο καιρό είχε πάρει την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον. Φαινόταν δηλαδή ότι είναι σε φόρμα, είναι μια από τις κορυφαίες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, στο Βάδιν. Και πήρε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου. Είναι το 12ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντική επιτυχία και συγχαρητήρια για την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Είναι πολύ κρίμα να μην έχουμε περισσότερο στην κουλτούρα μας στο Στίβο.
Καλά, δεν ασχολιόμαστε μόνο με τα, κυρίως με τα, με τα εμπορικά, τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Είναι κρίμα να μην τον έχω περισσότερο στούτο. Και για μένα το λέω είναι κρίμα. Και για πολλούς ακόμα. Μα και τους θυμόμαστε, δυστυχώς, το λέμε και για εμάς, ναι, το λέμε και για εμάς, για τα ΜΜΕ. Τους θυμόμαστε μόνο σε επιτυχίες. Δυστυχώς έτσι. Δυστυχώς έτσι. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στα του Άρη, γενικά είναι μια εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Πάμε στα του Άρη, ναι. Θα έχει, είναι πιθανό να έχει εξελίξει και στο μεταγραφικό, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο άλλης μπροστά του, αν βγάλουμε το Δεκέμβριο τον ελεύθερο, το Σεπτέμβριο. Είχε βρεθεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στο ΠΕΡ την προηγούμενη εβδομάδα. Από την Ισπανία λένε πληροφορίες οι δικές μου. Και είχε μπει ο Άρης και σε μια δικασία επαφών, δεν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Γενικά ο Άρης θέλει ένα στόπερ, έτσι, το οποίο θα είναι σχεδόν αυτό που περιγράφουμε τόσο καιρό, κοντά στο επίπεδο των Φαμπιάνο και Μπράντι. Δεν έλειψε ο στόπερ από τα μάτια με την Μακάμπη τα αποκλειστικά, γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δηλαδή και στόπερ καινούριος να ερχόταν, δεν θα έβγαινε ο Φαμπιάνο και Μπράντι. Αυτοί θα παίζανε. Είναι δεδομένο. Από τα μάτια με τη Μακάμπη άλλα πράγματα έλειψαν από τον Άρη. Και δεν είναι τόσο πρόσωπα, είναι περισσότερο θέματα διαχείρισης. Και αυτά κόστησαν τον Άρη. Και τον αποκλεισμό από την Μακάμπη κυρίως στο πρώτο παιχνίδι, γιατί στο δεύτερο Άρης έστω και με κάποια λάθη έκανε τη δουλειά του, κέρδισε. Αλλά για ακόμα μια χρονιά δυστυχώς γυρνάει πίσω και βλέπει το πρώτο μάτι και λέει ότι αυτό φταίει που αποκλείστηκα. Τέλος πάντων. Θέλει λοιπόν να τελειώσει με ένα στόπερ. Ένα αμυντικό χαφ ψάχνει επίσης, θέλει ένα καθαρό εξάρι ο Άρης. Αυτό έχει ανάγκη κιόλας. Έναν εργάτη, ένα σκαπανέα που λέμε. Όχι απαραίτητα πρωτοκλασάτη επιλογή, δηλαδή όχι κάποιο πολύ μεγάλο συμβόλαιο των 600-800. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να βρει και με 250 και με 300 έναν καλό παίχτη για να του κάνει αυτή τη δουλειά. Και ο Σάσα με 200.000 έχει έρθει κάποτε στον Άρη και εξελίχθηκε τους κορυφαίους σκάφους του πρωταθλήματος. Και ψάχνεις και έναν φορ που θα αποτελέσει μια δεύτερη επιλογή πίσω από τον Γκρέι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί για την ώρα ο Άρης να βολευτεί με τον Ζερβίνιο, γιατί σε σχέση με όλους τους μεσοπαιδευτικούς του είναι αυτός που ενιαρίζει περισσότερο. Πάει δηλαδή κοντά στο 9, έχει και γκολ, ψιλοξέρει τη θέση, αλλά δεν είναι καθαρός. Φορ θέλει ο Άρης εκεί να αποκτήσει ένα δεύτερο επιθετικό, γιατί ο Γκρέι δεν μπορεί να τη βγάλει όλη τη χρονιά. Ακόμα και σε μια χρονιά με δύο διοργανώσεις δεν μπορεί να τη βγάλει μόνο με τον Τζαμαϊκανό. Ο Γκρέι που έδειξε και στα μάτια με τη Μακάμπη ότι είναι αρκετά ανέτοιμος, αλλά έχει τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται η θέση. Και όταν θα είναι έτοιμος, δημιουργείται μια σειρά στον Άρη, δεν μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω. Για μένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν, δεν ξέρω αν το βλέπεις και στο παιχνίδι την Πέμπτη, εκείνο το χαμένο τέτα-τέτ που έχει. Το σπρέν το οποίο κάνει, έβλεπες ότι τα στόπερ της Μακάμπη ένα θέλα για να το φτάσουν, ενώ ξεκίνησαν πιο πίσω από αυτόν. Είναι ο οποίος ήρθαν έτοιμος, δεν έχει καλύψει ακόμα το χαμένο τους, αλλά έχει τα στοιχεία, έχει τις κινήσεις, έχει την οξυδέρκεια του φορ. Πιστεύω ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει γκολ στον Άρη την φετινή σεζόν, απλά είναι ακόμα αυτό το θέμα της ετοιμότητάς του. Και δεν ξέρω τώρα, αυτό βέβαια περισσότερο δικιά μου σκέψη είναι, αν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου υπάρχει κάποια άλλη αποχώρηση από το ρόστερο. Άρη θυμίζω ότι έλυσε το συμβόλαιο του Ντένις την περασμένη εβδομάδα και γλίτωσε και ένα σημαντικό ποσό από το φετινό του μπάντζετ. Ο Ντένις, ο οποίος επέστρεψε στη Βραζίλια, πήγε στην Πόρτα Ρεσίτα. Θα κάνει μια προσπάθεια ακόμα με τον Χαϊρόβιτς, και αυτός έχει ένα πολύ σεβαστό ποσό για την δεύτερη σεζόν του στον Άρη. Δεν ξέρω, και επαναλαμβάνω, είναι δικιά μου σκέψη περισσότερο, εάν ο Άρης αναθεωρήσει για τις επιλογές του μπροστά. Γιατί έχει πάρα πολλούς μεσοκριτικούς. Δεν ξέρω, επειδή είναι δύσκολο να τους χωρέσεις όλους, ειδικά με δύο διοργανώσεις, και είναι δύσκολο να τους αφήσεις ικανοποιημένους όλους με δύο διοργανώσεις. Μόνο άλλο να έχεις και την Ευρώπη, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Δεν ξέρω μήπως αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το πάζλ της επίθεσης. Και ο Άρης κλείνει ότι πρέπει να φύγει κάποιος. Αλλά παραλαμβάνω, η δικιά μου σκέψη, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή από την ομάδα. Άλλες είναι οι προτεραιότητες της ομάδας, να ενισχύσει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Και θα δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου το πώς θα λειτουργήσει. Για το θέμα του Γενικού Αρχηγού δεν υπάρχει κάτι νεότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφόρηση του Θωμανάς Λίδη. Τι έγινε τελικά, μάθαμε τι και πώς, όχι. Ήταν μια απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη. Αυτό. Πήγε την Παρασκευή ο Ναζίδης στα γραφεία, ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ομάδας για τον Θόδωρο Καρυπίδη και χωρίσαν φίλοι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κινητικότητα για να καλυφθεί το κενό του σε αυτή τη φάση. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να πορευτεί ως έχει, αλλά για μένα θα πρέπει να βρει κάποιον να καλύψει αυτό το κενό. Δεν έχω διευκρινίσει ακόμα αν πρέπει να δηλώνει Γενικό Αρχηγό, που νομίζω ότι πρέπει, αλλά το λέμε επιφύλαξη. Αλλά νομίζω ότι αν όχι τώρα, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να ασχοληθεί ο Άρης με αυτό το θέμα του Γενικού Αρχηγού. Εντάξει. Ωραία.
Άρα περιμένουμε εξελίξεις, πιστεύεις, μόνο επί του αγωνιστικού από αύριο, έτσι? Ναι. Ναι, και να ίσως και να επισημοποιηθεί και το θέμα με τον, με τον κύριο Τριμάτη. Και από εβδομάδα, το είπαμε βέβαια και την Παρασκευή αυτό, που είναι τη Δευτέρα η πολύ κρίσιμη συνάντηση και σημαντική συνάντηση και το θέμα του γηπέδου στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο θα είναι και ο κύριος Τριμάτης. Ο χαμός θα γίνει. Πρέπει να πάμε, Νίκο. Θα είναι Τριμάτης, Αρβανίτης, θα πάω. Εννοείται. Θα με απέξω, θα περιμένω, βέβαια. Από μέσα πρέπει να σε βάλουν. Ο κύριος Δούμας, ο κύριος Μπίλιας από εδώ Θεσσαλονίκη, ο Σάββος Καλαφάτης, Χατζηδάκης, Γεραπετρίτης, θα είναι και πολύ, πολλά ψηλόβαθμια στελέχη. Μάλιστα. Και αυτό δείχνει και, την προσοχή που δίνει η κυβέρνηση στο θέμα του γήπεδου του Άρη. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό.